Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στρατηγικοί κακοπληρωτές με ζωνέτες πολλών τετραγωνικών σε πολυτελή προάστη των Αθηνών αλλά και εξοχικά σε δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς είναι οι προτεραιότητες των τραπεζών εν ώψη της έναρξης των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Όπως αναφέρουν στο insider.gr κορυφαία τραπεζικά στελέχη, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε κατοικίες που θα μπορούσαν να πιάσουν από 300.000 ευρώ και πάνω, καθώς και σε τουριστικά ακίνητα αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος πλέον για την άφιξη Μακρόν στην Αθήνα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται για την κυβέρνηση, στην οικονομία και τις επενδύσεις. Κορυφαία θέση στις συζητήσεις των δύο πλευρών θα έχει συμμετοχή γαλλικών επενδυτικών σχημάτων στις αποκρατικοποιήσεις μεγάλων οργανισμών όπως η ΔΕΗ και η ΕΙΔΑΠ, στις έρευνες σύντρογων ανθράκων αλλά και στη συνδρομή για τη δημιουργία της αναπτυξιακής τράπεζας, η οποία θα λειτουργήσει στο πρώτο τρίμηνο του 2018 και συμπεριλαμβάνεται στις κορυφαίες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο. Σχεδόν 8 ώρες διήρκησε χθες η συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την έγκριση του σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπτυξης και τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τη επένδυση στο ελληνικό. Με κύριο θέμα προς συζήτηση να είναι το κατά πόσο μπορούν να προστατευτούν τα αρχαιολογικά ευρήματα τη περιοχή χωρίς να προηγηθεί κήρυξη ή προσωρινή οριοθέτηση του χώρου. Ωστόσο, το Αρχαιολογικό Συμβούλιο δεν πήρε απόφαση, αφού η συνεδρίαση διεκόπη λόγω του περασμένου τη ώρα, με την επίλυση του θέματος να παραμένει ακόμα στον αέρα. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα τη συνεδρία με το γενικό δείκτη μόνακι μέσα 811,35 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,14% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.